Καλημέρα σε όλου που στέλνουν μηνύματα. Εδώ βλέπω και από το κέντρο επιχειρήσεων τη ελληνική αστυνομία στην Κοζάνη. Καλημέρα, παιδιά. Yeah. Την καλημέρα μα σε όλου. Την καλημέρα μα. Λοιπόν, πάμε Σπύρο, να τα δούμε λίγο. Λοιπόν, ε, ναι. Ε, να ξεκινήσουμε να πούμε καταρχά ότι σήμερα έχουμε αρκετά θέματα ετοιμάσει. Μεταξύ άλλων, θα δούμε ένα ζήτημα που αφορά αρκετού χιλιάδε συμπολίτε μα οι οποίοι yeah. είτε παίρνουν σύνταξη αναπηρία Είτε θέλουν να πάρουν σύνταξη αναπηρία. Διότι το ζήτημα είναι πώ λαμβάνουν, ποιοι τη δικαιούνται και αν συμφέρει κάποια στιγμή να τη μετατρέψει η σύνταξη αναπηρία σε σύνταξη γύρατο. Είναι ένα δίλημα που. Αν οικονομικά σε συμφέρει βέβαια, είναι παραπάνω, και... πώς... να, να είναι παραπάνω, γιατί υπάρχει η Μπορεί να είναι παραπάνω. Η σύνταξη αναπηρία μετατρέπεται σε συγκεκριμένη ηλικία τη ζωή μα σε σύνταξη Απλά το θέμα είναι αν σε συμφέρει να μετατρέψει. Για να δούμε. Λοιπόν, γιατί πάει να είσαι δούμε... ανάπηρο. Όχι, αλλά σου λέει αν είναι παραπάνω νομί. το ποσό τη δυνατό, γύρω Δυνατότητα επιλογή, αν Α, υπάρχει. Εδώ δεν ξέρω. Το ερευνητήριο είναι πόση ασφάλιση έχει ο. ο, ο Αυτό που έχει αναπηρική σύνταξη να. Μας μα ρωτάει στα 55 του 60 και βάλε. Έχω 10.000 ένσημα ή 8. Είχε βγει όμω με αναπηρικό ποσοστό σε νεαρότερη ηλικία. Ναι. Μετράμε τα ένσημα που έχει να. και του, θα, του εισηγούνται οι ειδικοί επιστήμονες εάν χρειάζεται να μετατρέψει την αναπηρική, που συνήθω είναι μικρή, σε γύρατο, αν έχει μεγάλη ασφάλιση, έτσι που προκύπτουν 100, 200, 300 ευρώ Α, κατά μήνα αύξηση. Άρα, υπό... Άρα εγγίζοντα το ηλικιακό όριο. Τη μετατρέπει σε γύρατος για να τύχει μεγαλύτερο συνταξιωτικό αποτελέσματο. Και αυτό γίνεται. Αυτό που ο κύριο φρεμεντίτης πρόσφατα ψηφίσει μια διάταξη. Οι συνάδελφοι τη κυρία Προέδρου για 30-40 χρόνια, αν είχαν παιδί. ποσοστό ελευθεροπαγγελματίε και επιστήμονε, αν είχαν ποσοστό αναπηρικό κάτω από τα 67, δεν πέρανε σύνταξη αναπηρική. Mm. Αν είχαν από 67 και πάνω, έπαιρναν. Ενώ οι του ίκα και οι άλλοι έπαιρναν... παίρνανε. Το 50, και τι έγινε και το 50, τώρα, από... 50, πρό... το 50. πρόσφατες νόμος, είναι σημαντική ναι, διάταξη. Ναι, ναι. Λέει όχι και οι ελεύθεροι ε, και οι επιστημονέ. από 50% και πάνω, παίρνουν. Λέβαια. Είναι σημαντική διάταξη. Είναι σημαντική. Να ρωτήσω αν επιλέξεις να κάνεις να πεις ότι παίρνουν τη σύνταξη γύρω. τους. την αναπηρική Μάλιστα. σύνταξη. Χάνει διάφορα έχει ως Ο νόμο σου συμπεριφέρεται ω συνταξιούχο γύρατο πια. Ah. Και αν έχει παρεπόμενες ωφέλειε από οπεκά επιδόματα, αυτά σταματάνε. Άμα παίρνει το, ναι. το εξωεδρυματικό, το λεγόμενο, ναι. το, που είναι ναι. ένα 700 ναι. δεν, δεν, δεν πάει, πάει, πάει τα... ναι, ναι, δεν πάει συνδύει. Υπάρχουν αναπηρικά ποσοσ... επιδόματα και τυφλότητα και άλλα, τα οποία είναι 800, 700, Άρα απολύτου, πρέπει να τα συνυπολογίσει όλα, ναι. Yeah. όποιος yeah. το επιλέξει να πάει, πάντως έχει τη δυνατότητα. Έχει τη δυνατότητα. Όχι μόνο αυτό, και φορολογικά. παραμένει έτσι, δηλαδή, εφόσον Συγγνώμη, ο... είναι... αυτός αυτό που έχει 67% αναπηρία έχει φορολογικέ απαλλαγέ. Έχει στον Ένφια. Σε μια μικρή εκείνη την περιουσία πένει έκπτωση αυτό που έχει αναπηρία. Έχει, έχει στον Ένφια. Με βεβαίω του, ε. του ΚΕΠΑ, την οποία προσκομίζει ναι, στην εφορία. βεβαίω. και η ΚΕΠΑ επειδή πλέον είναι ηλεκτρονικά έχει πάνω τα φημεία. Από τη στιγμή που εκδίδεται απόφαση ΚΕΠΑ που έχει 67% αναπηρία, το βλέπει η εφορία και υπολογίζει ανάλογα τον Ένφια. Έχει μερική απαλλαγή ο κύριο Γκόγο από του καλύτερου στο, 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 στο είδο. Ε, Όσοι έχουν από 80% και πάνω, συνδυαστικά και με ε, περιουσιακά κριτήρια, έχουν και απόλυτη απαλλαγή Στα... από Α. τον έμφυα. Και απόλυτη. Όπως... Οι κάτω έχουν μερικοί. Όπως όποιο έχει και πάνω από 80% δεν έχει εφορία. Δηλαδή είναι φορολόγητο. Δεν θεωρείται εισόδημα. Για το Ο ναι. 80% το είναι ένα άνθρωπο ανήμπορος τώρα. Μάλιστα. Δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τον εαυτό του τώρα. Μάλιστα. Μάλιστα. Που,